Είμαστε το Ζιζάνια News και θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πώς γνωρίσατε την πρωταγωνίστρια και γιατί την επιλέξατε? Είχα επισκεφτεί την περιοχή της Ινδίας και του Μπαγκλαντές, γιατί ήξερα από την έρευνα ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Οι πάγοι στα Ιμαλάια λιώνουν, οι κυκλώνες, οι μουσώνες είναι πιο ισχυροί, βρέχει περισσότερο και επηρεάζονται πολύ οι ζωές των ανθρώπων εκεί. Είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο κόσμος που ζει σε αυτές τις 2 χώρες. Και κάθε χρόνο πλημμυρίζουν για πολύ καιρό, μέχρι και μέχρι να αποχωρήσει το νερό, θέλει τουλάχιστον 6 μήνες, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε επισκέφτηκα με τη σύζυγό μου, που είναι και παραγωγός την περιοχή. Κοιτάξαμε στα διαφορετικά νησάκια για χαρακτήρες. Η Αφρίνα μας εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν ορφανό, η μητέρα της πεθάνε κατά τη διάρκεια των πλημμυρών μερικά χρόνια πριν, και ο πατέρας είχε φύγει για να δουλέψει κάποιο εργοστάσιο, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Οπότε η Αφρίνα ζούσε μόνη της και μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι ήταν μόλις 11, αλλά είχε μάθει τα απαραίτητα στη ζωή για να μπορέσει να επιβιώσει. Δηλαδή, καλλιεργούσε το φαγητό της γύρω-γύρω από το σπίτι, ψάρευε, έκανε αυτά τα πράγματα τα οποία, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τα θεωρούμε δεδομένα. Ναι, αποφάσισα να εστιάσω πάνω της. Η Αφρή είναι ένα παιδί το οποίο δεν φοβάται τις πλημμύρες ή τις κακοκαιρίες. Έχει μάθει να επιβιώνει σε ένα πλαίσιο πολύ δύσκολο, και αυτό το σθένος και ανεκτικότητα που είχε μας όθησε στο να εστιάσουμε όλη την ταινία πάνω της, το ταξίδι που κάνει, γιατί όλος ο κόσμος που ζει στις νησίδες και επηρεάζεται από τις πλημμύρες, όταν πια φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο, δηλαδή φτάσει το νερό στις στέγες των σπιτιών, πεθαίνουν τα ζώα, υπάρχουν πολλές αρρώσεις, δημόνιοι γιατροί, οπότε εκτοπίζεται. Φεύγει δηλαδή από την επαρχία, από εκεί που είναι, και πηγαίνει στη Μεγαλούπολη για να βρει κάτι καινούργιο, κάτι καλύτερο. Οπότε ναι, η γνωριμία με την Αφρίν έγινε κατόπιν έρευνας στις διαφορετικές νησίδες, και ήταν μια συνεχής διαδικασία. Έπρεπε να της εξηγήσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια ταινία για την κρίση, για την κλιματική κρίση. Η Αφρίν δεν έχει ξαναδεί κάμερα στη ζωή της, γιατί δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα εκεί, δεν έχει τηλέφωνα, δεν έχει smartphones. Είχε δει κάποια ταινία, κάποιο βίντεο. Οπότε έβλεπε την κάμερα σαν κάτι πολύ παράξενο που δεν μπορεί να κινηματογραφήσει και να δει την εικόνα της. Και νομίζω και αυτή της άρεσε πολύ η ιδέα αυτή, να την ακολουθήσουμε σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης. Ξεκίνησε όταν ήταν 11 η ταινία και τελείωσε όταν 16. Και ναι, και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί στο τέλος θέλει να ακολουθήσει μια σπουδές και καριέρα ως θεατρική ηθοποιός. Και ναι, αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενοι. Ωραία. Άρα, ποια ήταν η έμπνευσή σας για να δείτε επίσης αυτή την ταινία? Ήταν η καταστάση δηλαδή εκεί? Ναι, η έμπνευση, ήθελα να κάνω μια ταινία για το πώς ο πιο απλός, έτσι, φτωχός κόσμος σε αυτή την περιοχή προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή. Γιατί να πούμε ότι okay, βρέχει πολύ, έβρεξε και στο Βόλο και στη Μαγνησία και πλημμύρισε ο κόσμος, βγάλανε βάρκες μέσα στις πόλεις. Είναι κάτι το οποίο θα γίνεται όλο ένα και συχνότερα και πιο έντονα. Το έχουμε βιώσει και εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο απλός ο κόσμος? Γιατί να πούμε ότι περιμένουμε το κράτος πάντα να κάνει κάτι, να βοηθήσει, να δώσει χρήματα. Τι γίνεται αν δεν μπορεί να βοηθήσει?
πώς επιβιώνει ο κόσμος που ζει μέσα στο νερό. Και η απάντηση εκεί ήταν ότι προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα. Φτιάχνει σχεδίες από μπανανιές, βάζει τα ζώα πάνω, έχει πλατφόρμες μέσα στο σπίτι, όταν ανεβεί το νερό, ανεβάζει την πλατφόρμα, κρατάει το φαγητό εκεί. Οπότε ήθελα να δείξω όλο αυτό, όλη αυτή την προσαρμογή και τη διαδικασία των ανθρώπων, που στο τέλος οδηγεί στον εκτοπισμό. Εκτοπισμό σε μια άλλη περιοχή που δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν πλημμύρες. Κάτι το οποίο είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Όπως είδαμε και στην ταινία, τα παιδιά ζουν στον δρόμο. Έχει περίπου 1-2 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στον δρόμο και επιβιώνουν κάνοντας μικρές δουλειές εδώ και εκεί. Πάντα μαζί, είναι μια κοινότητα παιδιών, υπάρχει ενσυναίσθηση, αγάπη μεταξύ τους, βοηθάει το ένα το άλλο. Οπότε ναι, η έμπνευση ήταν αυτή, να κάνω μια ταινία, παίρνοντας την ηρωίδα, την Αφρίν, και ακολουθώντας τη στην πορεία της αυτή, για να παρουσιάσουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα, γιατί δεν είναι η Αφρίν. Η Αφρίν αντιπροσωπεύει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Εκτοπίζονται λόγω της κρίσης και της φτώχειας και προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα άλλο πλαίσιο, πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Να ρωτήσω, εσείς είδαμε ότι υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα εκεί πέρα. Εσείς αντιμετωπίσατε δυσκολία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είχα συνεργείο. Ήμουν μόνο με το βοηθό σκηνοθέτη. Οπότε έπρεπε να κάνω εγώ και την κάμερα, τον ήχο. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις πολλές δουλειές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αλλά επίσης ήταν και δύσκολο λόγω των, λόγω της καταστροφής. Δεν υπάρχουν αλεξικέραυνα, οι κεραυνοί πέφτουν παντού, είσαι στο νερό, το οποίο είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο. Είναι και θέμα υγιεινής, δεν υπάρχουν τουαλέτες, είναι βόθροι που έχουν καλυφθεί από νερό, οπότε δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, δεν υπάρχει καθαρό νερό, γιατί χρησιμοποιούν αντλίες νερού οι οποίες αυτές πλημμυρίζουν. Δεν υπάρχει κάποιος που θα φέρει κάποια βοήθεια, οπότε είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη που υπάρχει πολύ κίνδυνη. Να αναφέρω ότι μια φορά κάναμε ένα πλάνο εδώ μέσα στο νερό, ήταν κάτι παιδάκια εκεί που είναι η πόρτα, ας πούμε, και είχε ένα πίθωνα τριγύρω, το οποίο τελικά δεν κατάφερε να πάρει ένα παιδάκι μικρό, αλλά ήταν 4 μέτρα, οπότε γιατί και τα ζώα και τα φίδια όλοι ψάχνουν ένα ασφαλές μέρος για να βρουν καταφύγιο. Οπότε η όλη κίνδυνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήμασταν μέσα σε ένα ποτάμι που είναι 8 χιλιόμετρα φάρδος. Είναι σαν θάλασσα, οπότε αν πάει κάτι λάθος εκεί, δεν υπάρχει κάποιος ότι μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά για μένα ήταν σημαντικό να βιώσω κι εγώ την καταστροφή. Δηλαδή ήθελα να κάνω μια ταινία που ξεκινάει πριν την καταστροφή και τελειώνει στο μετά, για να δείξω όλα τα στάδια, το πόσο ο κόσμος περιμένει ότι θα αλλάξει ο καιρός, ότι θα έρθουν οι πλημμύρες, πώς προετοιμάζεται, πώς επιβιώνει κατά τη διάρκεια των πλημμύρων και πώς εκτοπίζεται μετά από αυτό. Οπότε ήταν σημαντικό να βιώσω κι εγώ αυτή την κατάσταση, να ζήσω όπως ζουν και οι Αφρίνοι και ο άλλος κόσμος, να φάω ό,τι τρώνε, για να μπορέσω να αναπαραστήσω κινηματογραφικά την ιστορία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.